Α, με άκουσες. Βέβαια, σ' άκουσα. Λοιπόν, και... Για το why, please, Αθήνα. Μίλησα... Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα. Ναι. Και this is all, right? Yes. Μα το φωνάμε τώρα, εντάξει, ναι. Το φωνάει, ωραία, λέγε, ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για ένα θαυμάσιο φαγητό. Εγώ θα σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Τι άλλο να πω. Τάσο, βρισκόμαστε για πρώτη φορά εδώ. Γνωριζόμαστε εμείς διαμέσω Facebook και διαμέσω Early Greek Australians, λέγεται. Early Greek Australians. Πώς έχουμε, 15.000 μέλη. 15.400 άτομα σήμερα. Ναι. Και πριν από σήμερα το πρωί μιλούσαμε τη Βίκη που είναι the founder of the group. Ναι, υπεύθυνη, ναι. Ναι, η οποία είναι τώρα στη Σάμο. Και ήρθε με την αδερφή της από το Σίδνεϊ το καλοκαίρι για να με γνωρίσουν. Όπως ήρθαν και άλλοι πάρα πολύ, όπως εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η όλη υπόθεση είναι για ένα. Εγώ ήμουνα μέλος όταν ήταν 2.000 άτομα. Άρχισα να γράφω ιστορίες που αρέσανε στον κόσμο και αυτό νομίζω ότι έδωσε μία όθηση, ένα σπρώξιμο προς τα μπροστά. Αυτό λέει αυτοί και οι άλλοι διαχειριστές, administrators, όπως είναι η Ελένη Ζαλοκώστα, όπως είναι η Ουρανία Χόου και οι άλλες, λένε ότι εγώ βοήθησα και τώρα βρισκόμαστε στους 15.400 άτομα, 2 χρόνια. Και έδωσε και μεγάλη δύναμη και όθηση, ας πούμε, σε αυτό το site. Ναι. Να έχουμε περισσότερα μέλη, γιατί μαζί με, και εγώ έγινα μέλος, μαζί με εμένα γίνανε και πάρα πολλοί φίλοι μου. Και το αξιοθαύμαστο είναι ότι έχει ωραία διηγήματα, δηλαδή διηγήματα της πραγματικότητας, και έχει και θαυμάσιες φωτογραφίες. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έγραφα ένα βιβλίο πολλά χρόνια, 20 χρόνια το έγραφα, το κυκλοφόρησα στα ελληνικά, σε 1000 αντίτυπα, δεν βρήκα εκδότη να μου το εκδώσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σου λέει είσαι άγνωστος, δεν θα πουλήσει κτλ. Και το έβγαλα με δικά μου έξοδα. Πούλησα εδώ και στα βιβλιοπωλεία στα Χανιά και πήρα τα λεφτά μου πίσω μέσα σε λίγο διάστημα, αλλά μετά δεν ήθελα να κάνω άλλη έκδοση του βιβλίου. Το βιβλίο μετά το μετάφρασα εγώ με τα, λέω, with my poor English, αλλά με βοηθήσαν και κάτι Ιγγλέζοι μετά, το μεταφράσαμε. Γιατί πάντα χρειάζεται βοήθεια όταν κρύβεις ένα βιβλίο. Το μεταφράσαμε στην Αγγλική και από εκεί έγραφα ιστορίες στο Early Greek Australia. Πέστε μας τον τίτλο πρώτο του βιβλίου. Το βιβλίο είναι Ανεζίνα εν μη. Ανεζίνα ήταν η προγιαγιά μου και ξεκινάει η ιστορία από τότε. Από το 1800... Γι' αυτό είναι σημαντικό το όνομα του βιβλίου, ναι, γιατί αυτό, είναι ναι, που αρχίζει το όλο θέμα. Ναι, βέβαια. Και τελειώνει σε μένα και την ημέρα που γνώρισα τη γυναίκα μου και αγωνιαστήκαμε και από εκεί δεν λέω τίποτα άλλο, κατάλαβες, απλώς λέω ότι βρίσκομαι τώρα στο Γεράνι κλπ. Το βιβλίο αυτό, εξαιτίας της ομάδας του Early Greek Australians, κατάφερα και το έβαλα στο Amazon. Amazon.com. Ναι, ναι, και, είναι, και μπορεί να το αγοράσει όποιος θέλει. Ναι, μπορεί να το αγοράσει όποιος θέλει. Επίσης όμως εγώ σαν συγγραφέας, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα, ένας απλός άνθρωπος είμαι. Σαν συγγραφέας όμως μου στέλνουν σε μια καλύτερη τιμή από ό,τι πουλάνε αυτοί. Στο Amazon πουλιέται 15 ευρώ περίπου. Εγώ έχω και πούλησα αρκετά το καλοκαίρι με 10 ευρώ. Έχω αρκετά βιβλία εδώ πέρα. Και τέλος που έρχεται ο κόσμος, θα υπογράφω και τα λοιπά. Ναι. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό που μου έκανε ο κόσμος, πολύ μεγάλη μου και είμαι κατασυγκινημένος γιατί έχει φτάσει μέσα σε 3 μήνες να έχουμε πουλήσει 500 αντίτυπα. Είναι πάρα πολύ για ένα πάρα πολλά, καλό, πάρα πολλά, ναι. Για έναν ναι. άγνωστον βεβαίως, άνθρωπο. Βεβαίως. Τα μηνύματα δε που παίρνω από όλο τον κόσμο, ναι.